Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ασματογλου, είναι αντιπρόεδρο των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα κύριε Σκαδίμα και κύριε Σκουρή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ξέρετε, μπορεί η Ουκρανία να τραβάλει τα βλέμματα, αλλά εδώ πέρα θα έχουμε και εμείς προβλήματα. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα επηρεάσει τις τιμές, την οικονομία και γι' αυτό προσπαθούν να βρουν και τα αντίμετρα. Είναι αντίμετρο αν μπει πλαφόν στο κέρδος σας, κύριε Πρόεδρε? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι πράγματι έχει επηρεάσει αρκετά αυτή η σύραξη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και το είδαμε ειδικότερα στη χθεσινή βραδιά που από τα 98 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε στα 110. Εκεί κινήθηκε σήμερα στα 112-114, αλλά από ό,τι θα σταθεροποιηθεί και σήμερα θα είναι στα 110 δολάρια, που αυτό σημαίνει ότι είχαμε μια αύξηση 2 λεπτών και πλέον στην αμόλυβδη βενζίνη και περίπου 3 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Θα σας πω ενδεικτικά ότι αν αυτές οι αυξήσεις σε αυτό το ύψος ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα, να ξέρετε ότι θα έχουμε αγγίξει το 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, όταν σήμερα σε πολλές πόλεις της περιφέρειας έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ και έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 2 ευρώ και στην νησιωτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτές είναι μεγάλες αυξήσεις, οι οποίες πράγματι είναι από την σύραξη αυτή μεταξύ της Ρωσίας με την Ουκρανία και έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα, Σματόγλου, να κάνω μια ερώτηση, μπορεί να είναι χαζή, αλλά πραγματικά επειδή δεν το γνωρίζω, οφείλω να την κάνω. Δηλαδή, αυτόματα γίνεται η αύξηση, δηλαδή μόλις ανεβαίνει η τιμή στο πετρέλαιο και αυτόματα πέφτει την ίδια μέρα, σωστά, αν πέσει τιμή. Σωστά, κύριε Σκουρή, ακούστε με. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν βγαίνει η τιμή Brent που βγαίνει από το Λονδίνο, αμέσως μετά βγαίνουν οι τιμές στις οποίες πολλούν τα δηληστήρια της Βορείου Ευρώπης και της Νοτιού Ευρώπης. Άρα λοιπόν βγαίνει μια τιμή για τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης, το λεγόμενο Mediterranean Platz, δηλαδή το Platz που είναι της Μεσογείου θάλασσας, για τα δηληστήρια που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα και έτσι αυτή η τιμή βγαίνει καθημερινά. Άρα λοιπόν τα δηληστήρια είτε φθηνά έχουν αγοράσει και έχουν αποθέματα, είτε ακριβά έχουν αγοράσει, θα πουλήσουν σε αυτή την τιμή. Έχει τύχει που τα δηληστήρια και ειδικότερα το ελληνικό δηληστήριο έχει χάσει από αυτή την, μάλλον την τιμολογιακή πολιτική, αν θέλετε, κατά αυτόν τον τρόπο. Και άλλες φορές έχει κερδίσει. Όμως καλείται να πουλήσει τα καύσιμά του σε αυτή την τιμή. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε καθημερινά μια νέα τιμή, η ίδια αν θέλετε, του δηλισμένου προϊόντος. Έτσι γίνεται σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό και διαμορφώνονται οι τιμές καθημερινά, είτε πάνω είτε κάτω. Και όταν κατεβαίνουν, κατεβαίνουν και όταν ανεβαίνουν, πράγματι. Καλά, σας κατηγορούν πάντως ότι όταν κατεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν. Αλλά αυτή την κουβέντα την κάνουμε άλλη ώρα τώρα, γιατί εδώ και εγώ είμαστε. Πάμε λίγο στο πλάφον. Μην χάνουμε την ουσία. Πάμε στο πλάφον να καταλάβουμε τι σχεδιάζει η κυβέρνηση και πάνω σε τι πατάει. Ένα άρθρο που άλλαξε το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή, αν επιβληθεί ένα πλαφόν, να ξέρετε ότι δεν θα είναι λειτουργικό όσο αφορά το χώρο μας. Γιατί τα πρατήρια αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από το εύλογο και δίκαιο κέρδος που θα έπρεπε να έχουν λόγω της υψηλής τιμής. 2 με 3%, θυμάμαι, την έχουμε κάνει την κουβέντα. Έτσι, μπράβο, ναι. 2 με 3%. Ωραία. Θα σας πω, σε άλλες εποχές, ναι, ήταν και θα έπρεπε να είναι στο 5%. Ελεύθερη αγορά έχουμε και ο καθένας τα επιλέγει. Όχι, όχι. Θα έπρεπε να είναι στο 5%. Εγώ δεν τα βάζω με το κέρδος, σας ειλικρινά σας το λέω. Συμφωνώ. Ναι. Στην ελεύθερη αγορά σαφώς μπορεί να είναι και 10%. Αυτό λέω. Και ο καθένας επιλέγει. Περνάει και σου λέει θα βάλω εδώ ή θα βάλω εκεί. Έχει βενζινάδικα, έχει επιλογή. Πολύ ωραία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αυτό που λέμε. Ούτε 10 ούτε 5. Για το πλαφόν λέμε, λοιπόν, πες το κοντρό. Για το πλαφόν. Άρα λοιπόν, ναι, το πλαφόν θα είχε λόγο να επιβληθεί εάν πράγματι υπήρχε μεγάλη κερδοφορία. Ναι, τι πάει να κάνει. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι πάει να κάνει η κυβέρνηση. Αν το κάνει, να δούμε. Τι πάει να κάνει. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ότι το τελευταίο καιρό και με την πανδημία, να ξέρετε ότι έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης μία εγκύκλειος, μία υπουργική απόφαση, η οποία λέει τι, ότι δεν έχει το δικαίωμα εν μέσω πανδημίας να αυξήσει την κερδοφορία σου.
Αυτοί οι έλεγχοι έγιναν κατά το παρελθόν και διαπιστώθηκε ότι τα πρατήρια λειτουργούσαν με την ίδια κερδοφορία εν μέσω πανδημίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που βιώνουμε και μία νέα ύφεση στο χώρο μας λόγω του υψηλού της τιμής, πρέπει να ξέρετε ότι έχουν συμπιεστεί ακόμα περισσότερο το κέρδος μας, άρα για μας δεν τίθεται θέμα πλαφών. Τώρα, αν λοιπόν θέλει η κυβέρνηση να βάλει το πλαφόν, βεβαίως και έχει δικαίωμα να το βάλει, αλλά σε όλα τα στάδια διακίνησης, γιατί εμείς που είμαστε ο τελευταίος τροχός, δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουμε την τελική τιμή. Αν βάλει όμως, πλαφόν, τι κερδίζει ο καταναλωτής? Άστο τι χάνει ο Ασμάτογλου, ο καταναλωτής τι κερδίζει με το πλαφόν? Πιθανότατα ο Ασμάτογλου στα μεγάλα αστικά κέντρα να κερδίσει, γιατί θα πάει πιο ψηλά στην τιμή. Ο καταναλωτής δεν θα κερδίσει. Αυτό που θα συμβεί είναι αυτό το οποίο θα επιφέρει διάφορες αναταράξεις και θα δούμε. Γιατί δεν την πάει πιο ψηλά, συγγνώμη, αν μειωθεί το κέρδος, γιατί δεν την πάει πιο ψηλά? Γιατί θα του δώσει πλαφόν, 2 ευρώ και εδώ, 2 στο νησί, 2 και εδώ. Αυτό. Όταν υπάρχει πλαφόν και βάλει 2 ευρώ στα μεγάλα, ή μάλλον θα σας πω το εξής. Στα μεγάλα αστικά κέντρα 1,90 και εγώ είμαι στο 1,85. Θα πάω στο 1,90. Ή απλά στο 1,91 θα πάτε. Το νησί όμως που πουλάει 2,30. Θα του πει θα είσαι στο 2,10. Δανείζομαι αυτά τα νούμερα. Χάρη παραδείγματος. Όταν θα πάει στο 2,10 η αγορά του είναι 2,15. Θα κλείσει το πρατήριο όπως συνέβη. Στο παρελθόν σας πληροφορώ ότι έχει συμβεί αυτό. Δεν διαφωνώ, αλλά τότε με τι λογική κάνουν αυτό το πλαφονάρισμα? Λοιπόν, το πλαφόν καλό θα ήταν να μπει σε άλλα καταναλωτικά. Για το πλαφόν, με συγχωρείτε κύριε Ασμάτογλου, γιατί κάτι γίνεται στο κοντρόλ, δεν μας ακούνε μάλλον. Για το πλαφόν μιλάμε, δεν μιλάμε για το βαρέλ 110 ευρώ, ρε παιδιά, εδώ και 10 λεπτά ήμαρτον. Πού είναι η Ηλιάκου? Ναι, πείτε. Για το πλαφόν λοιπόν, φωνάξτε την κυρία Ηλιάκου, κύριε Καλοκαιρινέ, την κυρία Ηλιάκου. Την κυρία Ηλιάκου φωνάξτε, σας παρακαλώ, να μας βοηθήσει. Χαλάμε την κουβέντα. Πάμε, κύριε Ασμάτογλου. Το πλαφόν λοιπόν, καλό θα είναι να αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, αν θα μπορούσε να επιβληθεί, να επιβληθεί σε άλλα αγαθά, τα οποία ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει. Και γιατί το κάνουμε, με συγχωρείτε τώρα. Και αυτό το λέω γιατί. Και χωρίς να σας ταλαιπωρώ, και δεν θέλω να κάνω τον αντίλογο, αλλά να καταλάβουμε. Τι είναι η εύκολη λύση, να μπει το πλαφόν στο κέρδος του πρατηριούχου, αντί να πάει παρακάτω? Είπατε ότι είσαι ο τελευταίος τροχός. Ναι, είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να μπει το πλαφόν σε όλα τα στάδια διακίνησης. Πριν από εμάς είναι οι εταιρείες εμπορίας και πριν από τις εταιρείες εμπορίας τα δικαστήρια. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να επιβληθεί το πλαφόν σε όλα τα στάδια διακίνησης, θα δούμε και τα αποτελέσματά του. Εγώ σας λέω ότι δεν θα πετύχει αυτό το μέτρο. Στο μέτρο το οποίο, όπως θέλει να το επιβάλλει η κυβέρνηση, θα κάψιμα. Γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί απόλυτα ο ανταγωνισμός, είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, υπερβολικά χαμηλές οι τιμές, οπότε δεν τίθεται θέμα πλαφών. Και θα σας πω ότι το πλαφόν θα μπορούσε να επιβληθεί σε άλλα καταναλωτικά αγαθά που θα έπρεπε να δει το κράτος και το Υπουργείο Ανάπτυξης αν πράγματι οι αυξήσεις αυτές είναι ανάλογες με τις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους. Αν πράγματι το ενεργειακό κόστος έχει επιβαρύνει ένα αγαθό κατά 20%. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Πιστεύω όμως, κύριε Ασμάτογλου, όταν βάλει πλαφόν η πολιτεία, θα βάλει ένα πλαφόν για να πέσει τιμή. Δεν θα βάλει ένα πλαφόν για να το ανεβάζουν αυτοί που πουλάνε φθηνότερα. Εάν πέσει, κύριε Σκουρή, η τιμή κάτω από την τιμή του κόστους μου, εγώ δεν θα μπορέσω να λειτουργήσω και θα είμαι κλειστά. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι άλλο κάτω πράγμα. Κάτω από την τιμή της αγοράς μου, μπορεί το πλαφόν να με φέρει εμένα, γι' αυτό σας είπα, πλαφόν σε όλα τα στάδια. Αν εμένα λοιπόν μου επιβάλλει ένα πλαφόν, το οποίο θα είναι κάτω από την τιμή της αγοράς μου, του καυσίμου, να ξέρετε ότι εγώ δεν θα λειτουργήσω, θα κλείσω. Αν λοιπόν εγώ είμαι ένας από τα δύο πρατήρια που είναι σε ένα νησί, πάλι θα κλείσω. Το νησί θα μείνει με ένα πρατήριο. Και αν το νησί είναι μεγάλο και το ένα πρατήριο στη μία άκρη και το άλλο είναι στην άλλη άκρη, τότε θα μείνει ο κόσμος χωρίς καύσιμα. Άρα δεν θα βοηθήσει το πλαφόν. Γι' αυτό λέμε σε όλα τα στάδια διακίνησης. Τώρα, αν μπορεί να τα βάλει η κυβέρνηση και στα προηγούμενα στάδια διακίνησης και στους προμηθευτές μας ή στα δηληστήρια και ελέγξει εκεί την κατάσταση, αν μπορεί να το κάνει, τότε εγώ συμφωνώ ότι ίσως αποδώσει.
Όταν λέτε σε αυτά τα στάδια, εγώ καταλαβαίνω απολύτως. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει υπερτιμολόγηση ή παιχνίδια με τα τιμολόγια. Όχι, παιχνίδια δεν υπάρχουν με τα τιμολόγια. Έχουν πιάσει τίποτα και χωρίς να στοχοποιούμε κάθε τον κλάδο σας, γιατί και στο δικό μας τον κλάδο και παντού υπάρχουν κακές περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχουν πιάσει κάποιους για εσχροκέρδη αυτή την περίοδο ή για χαλασμένα ή για μη καλά καύσιμα, οτιδήποτε. Τι κάνει, κάνουν ελέγχους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνουν ελέγχους, έχουν έρθει να σας ελέγξουν εσάς. Τι γίνεται. Για λόγους εσχροκέρδειας ή υπερκέρδους, έτσι, δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει, δεν έχει πιαστεί κάτι. Τώρα, για καλά καύσιμα ή για άλλες περιπτώσεις που μπορεί να... Νερωμένα καύσιμα, λέω εγώ τώρα. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η ποιότητα και η ποσότητα των καυσίμων που παραδίδεται, αν είναι καταδιολιευμένες οι αντλίες ή αν η ποιότητα των καυσίμων δεν είναι σωστή αυτή που πρέπει να είναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είναι όμως θέμα της παρούσης στιγμής, που είναι το θέμα της επιβολής του πλαφών και το θέμα της κερδοφορίας. Είναι θέμα, με συγχωρείτε, είναι θέμα, γιατί βλέπουμε κάποιες τιμές, για παράδειγμα, που λέει βενζίνη 1,60, 1,50. Δεν μπορεί να είναι, είναι κάτω από την τιμή αγοράς. Άρα εκεί κάτι γίνεται. Πώς δεν είναι θέμα, είναι θέμα και μεταξύ σας ανταγωνισμού υγιού. Αυτό όμως, ναι, είναι αθέμητος ανταγωνισμός αυτό. Με μεταξύ αυτός ή έχει αγοράσει πολύ από θέμα. Και θα βάλει βενζίνη και ναι, θα χαλάς τα μάξι του. Πώς δεν είναι θέμα. Ναι, αλλά το πλαφόν, κύριε Σκουρή και κύριε Σιαδήμα, δεν θα έρθει να σηκώσει το πάτωμα προς τα πάνω. Θα έρθει να κατεβάσει την κανονική τιμή προς τα κάτω. Και αυτό είναι που λέω εγώ, ότι αν κατεβάσει το ταβάνι προς τα κάτω, πολλά πρατήρια θα φτάσουν στη δυσάρεστη θέση να κλείσουν, γιατί θα είναι το πλαφόν χαμηλότερο από το κόστος της αγοράς. Κύριε Σματογλου, για να κλείσουμε, και βέβαια θα τα ξαναπούμε, γιατί δεν σταματάει αυτή η κουβέντα. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στην Ουκρανία, εδώ βλέπετε και άλλες αυξήσεις να έρχονται. Βέβαια. Αυτό το λέγαμε και το λέμε πάντα. Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει στα 2,5 ευρώ, μπορεί να φτάσει στα 2,5 ευρώ, δηλαδή, αμόλυβε. Ήδη υπήρξαν πιέσεις στο προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο δεκαήμερο να βγει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς τιμές. Ναι, αυτό το πέτυχαν. Ναι. Και ήδη βγήκε στα 110. Και θα ανέβει κι άλλο, σας το λέω από τώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτή η άνοδος, λοιπόν, και αν φτάσει στα 120 δολάρια. Εκεί. Αν φτάσει στα 120 δολάρια, ξεπεράσει το διεύρω τα μεγάλα αστικά κέντρα, που κατά συνέπεια η πυρωτική Ελλάδα και οι απομακρυσμένες περιοχές και η νησιωτική Ελλάδα θα φύγουν κατά πολύ. Και αν... Θα φύγουν πάνω, πάνω από 2,10. Πάνω από 2,30. Πάνω από 2,20 και 2,30, να λέτε, θα φύγουν. Μάλιστα. Η νησιωτική Ελλάδα, δεν μπορείς να περιορίσεις κανέναν προμηθευτή σου το κόστος, το τι του κοστίζει για να πάει ένα καλό. Και αν φύγει το βαρέλι πάνω από 130, έτσι, το βαρέλι, δολάρια, θα δούμε εδώ 2,5 στην αμόλυβδη. Θα δούμε 2,30, 2,40 στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά θα είναι καταστροφικό αυτό, γιατί ήδη αυτή τη στιγμή οι πολίτες, οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις κινήσεις τους. Το βλέπουμε από τις Κυριακές που θα ήταν έτοιμοι να ξεκινηθούν, δεν βγαίνουν. Βλέπουμε από τις ποσότητες που βάζουν καθημερινά για να κινηθούν και βλέπουμε από τις παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης που βάζουν τόσο πετρέλαιο ίσα-ίσα για να μπορέσουν να περάσουν αυτές τις δύσκολες μέρες και κατακόρουν τα μπετονάκια. Μάλιστα. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς για αυτά τα θέματα θα τα ξαναπούμε. Μακάρι να λέγαμε τίποτα άλλο, κύριε Σματούλου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.